κάθε καλοκαίρι υποφέρω. Από 1 Ιουλίου μέχρι 20 Αυγούστου, 50 μέρες, υποφέρω. Γιατί υποφέρω, γιατί υπολειτουργούν τα πάντα στο εργασιακό κομμάτι. Αύγουστο δεν μετριώνται ακροαματικότητες, Ιούλιο δεν βλέπει κανένα τηλεόραση, η Κυριακάτικη Μαρμίτα για 2 μήνες είναι κλειστή. Καλό είναι αυτό βέβαια, γιατί πρέπει να σε ξεχάσει και, και το κοινό οπωσδήποτε, ειδικά εμένα που βγαίνω σε πολλά. Πρέπει να σε ξεχάσει. Και είναι σωστό αυτό. Μπα έχει τη μάπα συνέχεια, μπα σε βαρεθεί και θα έχει και δίκιο. Τώρα, τα καινούργια πλάνα τι λένε. Δεν αλλάζει τίποτα. Ραδιόφωνο, πήγαμε πολύ καλά, 8, 10, 2, 4 με εκπληκτικές ακροαματικότητες διαχρονικές. Δένει πολύ καλά το δίδυμο Κουλιανός Ραπτόπουλος και Κόκκινος Ραπτόπουλος. Δένει καλά γιατί τα δίδυμα μπορεί να πάρεις δύο παιχταράδες και να μην δέσουν. Μπορεί να πάρεις ένα Βλάκα και ένα Μέτριο και να δέσουν και να σου κάνουν καλύτερη δουλειά. Άρα τα δίδυμα στα ραδιόφωνα παίρνουν σημαντικό ρόλο. Εγώ πιστεύω ότι έχω τα δύο καλύτερα δίδυμα είμαστε. Δεν παίρνει αυτό λόγο και κάνω και την αυτοκριτική μου. Εκπληκτικές τις απολαμβάνω και τις δύο εκπομπές. Πάμε στο ΑΡΤ. 20 χρόνια, μας έφυγε ο Αλέβατος τώρα. Είπα το Γιάννη τον Καρατζαφέρη, πάρε έναν ακόμα και πάρε 20 λεπτά ακόμα εκπομπή. Δεν το έκανε την περσινή χρονιά, ελπίζω να το κάνει φέτος. Δεν με ενημέρωσε. Λέω ότι του προτείνω, πάρε έναν ακόμα και να είναι καλός. Να μοιράσουμε το χρόνο και Ευρώπη περισσότερο και όχι μόνο Ελλάδα. Γιατί για 55 λεπτά την πάμε μία ώρα και ένα τέταρτο. Εντάξει, δεν είναι δικό μου το κανάλι, ο Γιάννης αποφασίζει, ο Γιώργος ο Καρατζαφέρης αποφασίζει. Αν δεν δει ο κύριος Γιώργος ότι αυτή η εκπομπή θέλει ένα τέταρτο παραπάνω, πιστεύω πως θέλει, αλλά υπάρχουν και χορηγίες οι οποίες οπωσδήποτε είναι σημαντικές να παίξουν εκεί. Θα παραμείνουμε εκεί λοιπόν, στο Sports Score Record, το τέταρτο της ενημέρωσης για Πάο Κάρι και Δευτέρα και Παρασκευή το δοκάρι και μέσα. Πέρασε ένα σκηνικό το RTV πριν 3 χρόνια όταν έγινε τοπικό, το βλέπει μόνο η Αθήνα, έκανε μια βουτιά και τώρα σιγά σιγά ανεβαίνει. Ήταν δύσκολο, γιατί άλλο να είσαι Πανελλήνιας Ευήλιας κανάλι και άλλο να είσαι μόνο τοπικό. Πήρε τα πατήματά του τα 2 χρόνια και τώρα είναι σε μια ανωδική πορεία. Πιστεύω πάει καλά. Και πάμε τώρα στα άλλα δύο. Στο Europe One φέτος δεν έμεινα πολύ ευχαριστημένος από την παρουσία μας. Και ένα κομμάτι είναι ότι το πάνελ δεν είχε μεγάλη ατάκα. Μας έφυγε ο Ολυμπιακός, ο οποίος ήταν πολύ σημαντικός να κρατήσει μια ίντρικα μεγάλη, πήγε στην Αθήνα. Και επίσης χάσαμε πάρα πολύ μέσα στο κομμάτι τους, πώς θα λένε αυτό, του lockdown. Δεν μπορούσαν πάρα πολλά παιδιά να έρθουν βράδυ, γιατί το κανάλι δεν μπορούσε να βγάλει κάποιες πιστοποιήσεις. Γιατί αυτοί ήταν φιλοξενούμενοι και δεν μπορούσαν να έρθουν. Οπότε φέτος δεν έμεινα ευχαριστημένος από εκεί. Αν δεν έχει lockdown φέτος, υπάρχουν δύο προσθήκες οι οποίες θα σας χαροποιήσουν. Και μία έχει να κάνει με Ολυμπιακό. Θέλω πολύ Αθήνα στο Europe One, πολύ Αθήνα. Να σας πω ότι θα παίζετε από το Ραπτόπουλος TV πλέον και από το europeone.gr για να μπορείτε και εσείς που δεν είστε στους 6-7 νομούς που πιάνει το Europe One να βλέπετε την εκπομπή, σας το λέω από τώρα, Ραπτόπουλος TV και europeone.gr και με προσθήκες δύο πολύ καλές και μπορεί να έρθει και τρίτη. Δεν την έχω συμφωνήσει την τρίτη, τη μιλάω. Γιατί πάντα κάθε μέρα κάνω και μία και ένα ραντεβού για να αναβαθμίσω το οποιοδήποτε προϊόν για να περνάτε και εσείς καλύτερα και εγώ να είμαι πιο ευχαριστημένος. Στο κομμάτι του ίντερνετ είχα μια συνεργασία 4 χρόνια κάπου, πιστεύω, στην αρχή μπήκαμε πάρα πολύ δυνατά. Το lockdown μας δημιούργησε θέματα. Δεν τη χάλασα τη συμφωνία γιατί ήταν το οικονομικό. Τη χάλασα τη συμφωνία γιατί, χαλάσαμε μάλλον τη συμφωνία γιατί άρχισε να γίνεται η σχέση ανταγωνιστική και σαν μέσα και σαν πρόσωπα. Και όταν δεν νιώθεις καλά, ούτε αυτή νιώθα καλά, ούτε εγώ. Ήταν αναπόφευκτο μετά από 4 χρόνια να χαλάει συμφωνία. Εγώ δεν χαλάω συμφωνίες. Είμαι 20 χρόνια στο ΑΡΤ, 20 χρόνια στο Europe One και 20 χρόνια στο Μετρόπολης. Μου δόθηκαν ευκαιρίες να πάω αλλού και με περισσότερα λεφτά και δεν πήγα. Οπότε δεν είμαι των χρημάτων, είμαι της καλής παρέας. Η παρέα χάλασε. Ψοφάω για καλή παρέα, η οποία χάλασε. Θα γίνει κάτι συνδυαστικό με Ραπτόπουλος TV και με Web TV
στο Μετρόπολης, Μέτροσπορ, σε όλα τα επίπεδα που έχουν να κάνουν με το Μετρομίδια. Τα έχει αναλάβει τα διαδικαστικά ο Κουλιανός, εγώ του λέω πάτα το κουμπί και εγώ μπορώ να σου φέρω κόσμο. Δεν μπορώ να πατήσω το κουμπί, είμαι κακός στα τεχνικά. Αν παρουσιαστεί κάτι άλλο, θα το αρνηθώ. Δηλαδή μου τύχει να μου κάνει και κάτι άλλο. Ήθελα να κάνω μια δευτεριάτικη εκπομπή με βίντεο, την οποία δεν νομίζω ότι θα την κάνω, γιατί βλέπω ότι θέλει πάρα πολύ δουλειά, την οποία ίσως μπορεί να μην έχω τη δυνατότητα να την κάνω και δεν θέλω να βγει κάτι μέτριο. Αν τύχει κάτι με καλή ποιότητα, καλή συνεργασία, καλό μοντάζ, να έχει φάσεις, συνεργάτες κτλ., που είναι δύσκολο για Θεσσαλονίκη, θα το κάνω. Αλλιώς δεν θα το κάνω. Και σε αυτό που θέλω να κάνω και δεν μπορώ να το κάνω, είναι πάρα πολλά χρόνια μια δευτεριάτικη εκπομπή που να είναι στο Europan και στο Ραπτόπουλο TV και στο Europan.gr και να βγαίνουν και Αθηναίοι δύο, Ολυμπιακός Αεξής ή Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, και εγώ να βγαίνω Δευτέρα από εδώ να κάνουμε ένα crash test βολά νότου. Δεν υπάρχει δυνατότητα συνεργατών σε αυτό το κομμάτι, ούτε με διευκολύνει κάποιος να πει έλα, έχω μια πρόταση, μπορείς εσύ ας πούμε από Θεσσαλονίκη με τον Κουλιανό, λέμε παράδειγμα, από γύρω από ένα Δευτέρα και να είναι κάτω ο Γεωργίου ή ο Βερβελές ή ξέρω εγώ ο Παπατσόρης ή ο Αβραμίδης ή δύο από αυτούς ή ένας από αυτούς και να παίξουμε ένα μπαλάκι και να γίνει της Πόπης. Δεν γίνεται της Πόπης. Το έχω καημό αυτό που δεν το έχω κάνει. Πήγαμε σε λαϊκό δικαστήριο το οποίο ήταν κάτι ανάλογο. Τώρα τελείωσε από εκεί δουλειά και βλέπω ότι το δευτεριάτικό μου το βράδυ θα είναι με τσάι, ξεκούραση και θα βλέπω το Θωμαίδη. Θα ήθελα να κάνω κάτι, να μην βλέπω το Θωμαίδη, όχι να είμαι πάνω του, να είναι κάτι δημιουργικό, όμορφο. Δεν μου δόθηκε ευκαιρία, δεν μου έγινε κάποια πρόταση, δεν έτυχε, δεν σκάλωσε, δεν έκανε και το έχω καημό για Δευτέρα. Δηλαδή, Δευτέρα κάνω 8 με 10 εκπομπή. Κάνω 2-4 εκπομπή. Κάνω 6-7 εκπομπή με τον Καρατζαφέρη. Θα ήθελα άλλη μία-δύο ή διαφορετική, η οποία δεν μου δίνεται ευκαιρία να την κάνω. Αντέχω να την κάνω. Χαρά μου να την κάνω. Σας το λέω, σας μοιράζομαι τα πάντα μαζί σας. Θα το ήθελα να δεν μπορώ να το κάνω. Θα περίμενα, γιατί έχω κουραστεί πολύ να κάνω συμφωνίες. Ένα τηλέφωνο. Ραπτόπουλο, είμαστε από εδώ. Θέλουμε να το κάνουμε, να το οργανώσουμε. Να είναι ένας μάνατζερ, να μας δείσει, να μας κάνει, να μας φτιάξει και να πει το κάνω. 15 χρόνια το προσπαθώ. Το έκανα μια φορά για ένα χρόνο με τον Κυριάκο Κίρτσο. Πολύ καλή εκπομπή, μεσημεριάτικη όμως, η οποία ήταν βραδινή, θα έπαιρνε σόβρακα. Με Ελένη Κατρακαλίδη Μοντάζ, την κοπέλα, πολύ καλή, σπούδασε Αγγλία 7 χρόνια σκηνοθεσία. Έτυχε να ξεπέσει σε εμάς στη Θεσσαλονίκη, μας βοήθησε πολύ, εκπληκτική κοπέλα, πολύ καλή κοπέλα. Και ο Κυριάκος, πολύ καλό συνεργάτη. Αλλά μας βάλανε 3 με 4, κάτι το οποίο δεν έπιασε. Είναι μια από τις εκπομπές ποιοτικές που έκανα και δεν έπιασε. Ό,τι ποιοτική εκπομπή πήγα να πιάσω δεν έπιασε. Δεν ξέρω αν λέει κάτι αυτό. Θα επανέλθω.